Ποια είναι η κατάσταση που βρήκατε, ειδικά μετά από μια δύσκολη εφημερία? Καλημέρα σας. Γεια σας. Τελειώνει άλλη μια εφημερία πολύ δύσκολη στο κρατικό της Νίκαιας. Έχουν γεμίσει όλα τα κενά κρεβάτια COVID. Για την ακρίβεια, 22 ασθενείς νοσηλεύονται στο τμήμα βραχίας νοσηλείας των επιγόντων περιστατικών ασθενείς με COVID. Και όλα αυτά ενώ εχθές με έγγραφο της διοίκησης πλέον και επίσημα το νοσοκομείο μετατρέπεται σε αυτό που λέμε νοσοκομείο μίας νόσου, με συγχώνευση των δύο χειρουργικών κλινικών σε μία, των δύο καρδιολογικών κλινικών σε μία, τη νευροχειρουργική με τη θωρακοχειρουργική. Κυρία Γραγιάννη, να ρωτήσω. Ναι. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι χρήζουν νοσηλεία συντατικής θεραπείας και είναι σε απλές κλινές? Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο σήμερα. Είναι κάτι που συμβαίνει όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Ασθενείς να περιμένουν όχι μόνο μία μέρα και δύο και τρεις. Κοιτάξτε, εχθές ήταν 5 ασθενείς, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι δυναμικό που μεταβάλλεται. Αυτό σημαίνει ότι είναι διασωληνωμένοι. Είναι και αυτό ένας δείκτης. Εξηγήστε μας λίγο για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί το περιγράφουμε είναι όλοι και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Είναι λιγότεροι οι άνθρωποι, είναι λιγότεροι οι νοσηλευτές που μπορούν να ασχοληθούν? Τι σημαίνει ακριβώς και αυτό? Και τι σημαίνει διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ? Κοιτάξτε, διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ σημαίνει ότι επί της ουσίας του στερείς όλη αυτή την ευκαιρία που χρειάζεται για να μπορέσει να τα καταφέρει, να μπορέσει να δώσει αυτή τη μάχη με επιτυχία. Γιατί η μονάδα δεν είναι μόνο ο αναπνευστήρας, αλλά που ακόμα και ο αναπνευστήρας είναι διαφορετικό σε ένα θάλαμο. Είναι όλη η νοσηλεία που χρειάζεται, η εντατική, με ένα νοσηλευτή από πάνω όλη την ώρα, με εξειδικευμένους γιατρούς, με αυτό που λέμε εντατική Κυρία θεραπεία. Κυρία Γραγιάννη, τώρα όπως καταλαβαίνετε, εδώ μας δίνεται μία τεράστια πληροφορία. Δηλαδή, ότι έχει κρασάρει το σύστημα των μονάδων εντατικής θεραπείας, άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως να χρειάζονταν μια περαιτέρω παρακολούθηση στη ΜΕΘ, διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ, δεν έχουν την ευκαιρία και ενδεχομένως λόγω της έλλειψης να χάσουν και τη ζωή τους κάποιοι. Έχει κρασάρει το σύστημα συνολικά, όχι μόνο των εντατικών. Σωστά. Έχει κρασάρει συνολικά το σύστημα και αυτό που μας κάνει εντύπωση και αυτό που αναρωτιόμαστε είναι πότε επιτέλους η κυβέρνηση θα πάρει απόφαση να επιτάξει συνολικά και άνευ όρων τον ιδιωτικό τομέα και να σταματήσει αυτό το μαρτύριο της σταγόνας με 10 κρεβάτια εδώ, 15 κρεβάτια παραπέρα και συνολικά να μπει ο ιδιωτικός τομέας με όλο το δυναμικό και όλο τον εξοπλισμό του στη μάχη. Να ρωτήσω, κυρία Γραγιάννη, γιατί μόνο αυτό εξηγήστε μας πάλι, σας παρακαλώ. Για να έχετε απόλυτο δίκιο, το ακούμε που το λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο όπως το περιγράφετε. Το ερώτημα είναι το εξής. Ένας λοιπόν ο οποίος διασωληνώνεται εκτός ΜΕΘ δεν έχει τις δυναμικές δυνατότητες που έχει ένας άνθρωπος που είναι σε ένα χώρο περιορισμένο όπως είναι η ΜΕΘ, από στηρώσεις, αναπνευστήρια κλπ. Σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος παρακολουθείται, παραδείγματος χάρη, ο ίδιος νοσηλευτής παρακολουθεί 10-15 ασθενείς και μαζί και το διασωληνωμένο. Ακριβώς και παρακολουθείται και από έναν γιατρό, ο οποίος δεν είναι εξειδικευμένος σε αυτόν τον τομέα. Είναι παθολόγος, είναι πνευμονολόγος, είναι γενικός γιατρός, πάντως σαν είναι ένας απλός νοσηλευτής. Εδώ μιλούμε για έναν νοσηλευτή ανά 40 άτομα ή ανά 30 άτομα και μιλάμε πού να πρωτοπάει αυτός ο άνθρωπος. Και πού να πάει στο διασωληνωμένο να πάει? Στον απλό να πάει άνθρωπο? Ακριβώς. Και επίσης να κάνω κάποιο άλλο. Είναι θέμα και ποσότητας προσωπικού, είναι θέμα και της ειδικής εκπαίδευσης. Κυρία Γρογιάννη. Όπως γνωρίζετε, γιατί έχει ακουστεί πολύ το τελευταίο διάστημα, ένας νοσηλευτής για να μπορέσει να δουλέψει σε μονάδα χρειάζεται τουλάχιστον ένα εξάμηνο εκπαίδευση. Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Με ποιο κριτήριο λαμβάνεται υπόψη το ποιος θα μπει στη ΜΕΘ και ποιος θα είναι εκτός ΜΕΘ? Θέλω να πω, είναι θέμα σειράς προτεραιότητας. Λαμβάνετε υπόψη κάποιο άλλο κριτήριο, π.χ. το ηλικιακό? Θέλετε να μας πείτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, κανονικά όλοι οι ασθενείς που είναι διασωληνωμένοι πρέπει να νοσηλεύονται εντός ΜΕΘ. Δεν υπάρχει κάποιο ιατρικό κριτήριο που κάποιος διασωληνωμένος ασθενής να μένει εκτός μονάδας. Πάμε στο... Τώρα, αυτή τη στιγμή, ναι, ελάτε, κυρία Γραγιάννη. Έχουμε 110 ασθενείς εκτός ΜΕΘ με βάση τα χθεσινά στοιχεία. 65 COVID και 45 μη COVID. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με σειρά προτεραιότητας, όπως καταλαβαίνω, δεν υπάρχει. Αυτός προλάβει προφανώς. Τα οποία όμως δεν τα βάζουμε εμείς. Δεν τα βάζουν οι γιατροί αυτά τα κριτήρια. Κυρία τα βάζει Γραγιάννη, η κατάσταση που υπάρχει. Για να τα λέμε, να καταλαβαίνουμε. Αυτοί οι 110 χρήζουν νοσηλείας ΜΕΘ. Ναι, φυσικά, είναι διασωληνωμένοι. Και από αυτούς πόσοι είναι εκτός ΜΕΘ?
Αυτή η 110 που σας λέω, είναι με βάση τα χθεσινά στοιχεία, που τα επίσημα. Και πώς τώρα, είναι μέσα, αν όλοι έχουν διακομιστεί μέσα στη νύχτα ή κάποιοι διασωληνώθηκαν μέσα στη νύχτα, δεν έχω αυτή την πληροφορία. Με βάση τα χθεσινά στοιχεία ήταν 110. Σε όλη την Αττική, όχι στο δικό σας νοσοκομείο. Μόνο. Σε όλη την Αττική. Αυτοί οι άνθρωποι περίπου πόσο περιμένουν για να πάνε σε ΜΕΘ? Μεσοσταθμικά, αν έχετε αυτό το στοιχείο. Κοιτάξτε, υπήρχαν ασθενείς στο κρατικό της Νίκαιας που περίμεναν και 3 και 4 μέρες. Δεν ξέρω αν υπάρχει ασθενής που περίμενε παραπάνω, μεγάλο αλλά με βάση πρόβλημα. Τη δικιά μας την εμπειρία, είχαμε και 3 μέρες ασθενείς. Κυρία Γραγιάννη μου, σας ευχαριστούμε πολύ.